Με χαμόγελα υπερηφάνειας και ικανοποίησης υποδέχθηκαν την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους οι μαθητές που διαγωνίστηκαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και είδαν τους σκόπους τους να ανταμείβονται. Από τη μία το μεσημέρι άρχισαν να αναρτώνται στα λύκια του Βόλου και της Μαγνησίας οι βαθμολογίες των μαθημάτων, όπου διαγωνίστηκαν οι 1.700 περίπου απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Στους πρώτους των πρώτων συγκαταλέγεται ο απόφοιτος του πρώτου Γενικού Λυκείου Βόλου, Αντώνης Κιαθίτης, που έγραψε 20 στη φυσική και τη χημεία, 19,9 στη βιολογία και 17,1 στην έκθεση. Συγκέντρωσε 19.250 μόρια και επιτυγχάνει την είσοδό του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Θέλει δυτικό διάβασμα και προγραμματισμένο. Και όποιος καταβάλει αυτή την προσπάθεια, νομίζω όταν γράφει αυτά που θέλει, είναι, τον κατακλείζουν συναισθήματα χαρά σίγουρα και ικανοποίησης, δικαίωσης. Συστηματικό διάβασμα και στήριξη από την οικογένεια είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, σύμφωνα με τον Αριστούχο Αντώνη Σκιαθίτη. Όλα έχουν σημασία. Η στήριξη από το σπίτι, η στήριξη από το σχολείο, από τα φροντιστήρια, από όλα. Το προγραμματισμένο διάβασμα πιστεύω ότι βοηθάει σίγουρα, αλλά αυτό που πιστεύω και είδα και από τις φετινές πανελλήνιες είναι ότι δεν πρέπει να μένουν τα παιδιά στην επιφάνεια. Θέλει κατανόηση. Νομίζω μου ξεφύγει έτσι λίγο από την παπαγαλία. Θέλει κατανόηση, χωρίς βέβαια άγχος και πανικό, θέλει αυτό το προγραμματισμένο διάβασμα και το εις βάθος. Πάνω από 18.500 μόρια συγκέντρωσε ο Δημήτρης Βασιλιάδης, επίσης απόφοιτος του πρώτου Γενικού Λυκείου Βόλου, που στην τελική ευθεία για τις φετινές πανελλαδικές διάβαζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα στον Μάιο δεν σήκωσα κεφάλι. Δηλαδή από το πρωί, από τις 8 το πρωί διάβαζα. Δεν έκανα κάτι άλλο. Το διάβασμα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια διάκριση μεταξύ ενός πολύ καλού μυαλού και ενός όχι τόσο μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το διάβασμα είναι αυτό που μετράει. Αν κάποιος αποφασίσει να διαβάσει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, πιστεύω ότι η επιτυχία είναι κάπως επόμενη μετά. Υπερήφανη για τους μαθητές της δηλώνει και φέτος η Διευθύντρια του πρώτου Γενικού Λυκείου Βόλου. Πήγαν καλά τα παιδιά μου, πάλι περήφανη για τα παιδιά μου, αλλά όχι μόνο για την επιτυχία, αλλά και για το ήθος τους, για τα παιδιά, τέλος πάντων, τις αρχές με τις οποίες έχουν μεγαλώσει, τη συμπεριφορά τους στο σχολείο, τη συνέπειά τους, όλα αυτά οδήγησαν στη επιτυχία. Εξαιρετικές είναι οι επιδόσεις και των αποφύτων του 5ου Γενικού Λυκείου, που σε ποσοστό 30% έγραψαν πάνω από 15.000 μόρια, ενώ ο πρώτος των πρώτων έχει συγκεντρώσει πάνω από 18.600 μόρια. Το σχολείο μου και οι μαθητές του μας εξέπληξαν ευχάριστα. Τα παιδιά πήγαν καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 30% των μαθητών που δώσαν εξετάσεις, πήρε γενικό μέσο όρο πάνω από 15. Αυτό, αν συνυπολογίσει κανείς τα μεγάλα ποσοστά που ανακοινώνονται για κάτω από τη βάση, θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία για το σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε 4 απόφοιτους, ελιόφοιτους, που γράψανε άριστα στη φυσική, 20. Με 19.900 μόρια, ο Κωνσταντίνος Βουρούκος από το 3ο ΕΠΑΛ του Βόλου σάρωσε στις φετινές πανελλαδικές. Έγραψε 19,5 στην έκθεση και 20 σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Η Χριστίνα Ραμπατζή από το ΕΠΑΛ Αλμυρού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και συγκεκριμένα 19.600 μόρια. Ο Νίκος Κεχριώτης από τη Σκόπελο έγραψε 19,9 στη χημεία, 19,6 στη βιολογία, 18,3 στη φυσική και 14,3 στην έκθεση. Στο 2ο ΓΕΛ του Βόλου σάρωσε ο Βασίλης Κιαθίτης, συγκεντρώνοντας 19.510 μόρια.